ως ένα αναξιοποίητο υδάτινο θησαυρό χαρακτήρισε ο επιστήμονας Χαράλαμπος Φασουλάς τον Αλμυρό ποταμό. Με φόντο τη λειψιδρία που πλήττει την Κρήτη, ο γεωλόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, μιλώντας στην εκπομπή Κρήτη σήμερα, υποστήριξε πως ο Αλμυρός ποταμός θα μπορούσε να γεμίσει σε χρόνο ρεκόρ το φράγμα από Σελέμη, τονίζοντας μάλιστα πως η ποιότητα του νερού στον Αλμυρό ποταμό μεταβάλλεται, καθώς για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο μέσα στο έτος είναι πόσιμο. Εάν πάει κάποιος Φλεβάρι-Μάρτι στις μεγάλες παροχές να δοκιμάσει το νερό του Αλμυρού, είναι πόσιμο, είναι κανονικά πόσιμο νερό. Αυτό για τη χρονική περίπου περίοδο. Περίπου 1,5 μήνα σε μια κανονική υδρολογική χρονιά. Άρα, από το οποίο τότε λοιπόν είναι αξιοποιήσιμο το κανονικά, οποίο, δεν χρειάζεται αφαλάτωση. Πάλι από υπολογισμούς, υπολογίζεται γύρω στα 150 εκατομμύρια κυβικά. Δηλαδή, πολλούς αποσελέμιδες. Πολλούς αποσελέμιδες μπορεί να γεμίσει. Εκείνες τον 1,5 μήνα όμως. Οι αριθμοί που παρουσιάστηκαν εντυπωσιάζουν. Ο Αλμυρός ποταμός μέσα σε ένα έτος μπορεί να συγκεντρώσει 350 εκατομμύρια κυβικά νερού, τη στιγμή που το φράγμα αποσελέμη γεμίζει με 25 εκατομμύρια κυβικά. Το καλοκαίρι, το κατά καλό καιρό, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, μπορεί να βγάζει περίπου 4 κυβικά, 4 τεπόζιτα, τα παλιά τα τετράγωνα, το δευτερόλεπτο όμως. Wow. Το δευτερόλεπτο, σε μια φυσιολογική υδρολογική χρονιά, μπορεί να βγάλει Φλεβάρι-Μάρτι μέχρι και 40 κυβικά το δευτερόλεπτο. Δηλαδή να γεμίζει σχεδόν ένα διαμέρισμα ή ένα μισό διαμέρισμα το δευτερόλεπτο. Που σημαίνει αυτό ότι μπορεί να γεμίσει τον αποσελέμη σε πόσες μέρες. Προσέξτε λίγο. Αυτό σημαίνει ότι όλο το χρόνο αυτή η πηγή βγάζει συνήθως 350 εκατομμύρια κυβικά νερό. Ο αποσελέμης γεμίζει με 25. Το ζήτημα της αξιοποίησης του Αλμυρού ποταμού ήρθε ξανά στο προσκήνιο από τον επιστήμονα, ο οποίος εξήγησε ωστόσο πως ο όγκος νερού που συγκεντρώνεται σε μικρό χρονικό διάστημα δημιουργεί δυσκολίες στη διαχείρισή του. 150 εκατομμύρια κυβικά, εμείς ας πούμε στην Κρήτη καταναλώνουμε περίπου 850 εκατομμύρια κυβικά το χρόνο. Άρα μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό ποσό γλυκού νερού, το οποίο όμως βγαίνει σε 1-1,5 μήνα. Αυτό σημαίνει λίγο δυσκολία στη διαχείριση. Δηλαδή, ακόμα και αν είχαμε φράγματα, θα πρέπει να έχουμε πολλά φράγματα για να διοχετεύσουμε το νερό εκείνο τον 1-1,5 μήνα και να τα γεμίσουμε. Μάλιστα, προσφάτως η πηγή Αλμυρού συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των σημαντικότερων καρστικών πηγών της γης, προκαλώντας το διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον. Πρόσφατα, η πηγή του Αλμυρού Ηρακλείου μαζί με τις αντίστοιχες πηγές του Αγκίτη ποταμού και του Σπηλαίου, το οποίο είναι στις Σέρες, συμπεριλήφθησαν στις 100 πιο σημαντικές καρστικές πηγές του κόσμου.